πραγματικά ευχάριστη έκπληξη που ήρθατε να μας συναντήσετε, έτσι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη γεννάει κινήματα. Είχαμε τα ζητήματα με τα πρώην στρατόπεδα. Πολλά χρόνια τα παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να τα παλεύουμε. Ερχόμαστε στο θέμα της ρήπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι συσσωρευτική ρήπανση όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε και για τα ελληνικά πετρέλαια που είναι λίγο παρακάτω και για τον Τιτάνα που είναι εδώ στη γειτονιά μας. Πραγματικά δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει το κακό, αν φυσάει βορειοδυτικός ή νοτιοανατολικός άνεμος. Πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβει η κυβέρνηση, και μιλάω και διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ότι πρέπει να επενδύσουν στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί που πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Να μάθουμε ότι η πυραμίδα της ορθής διαχείρισης λέει πρόληψη, μείωση, επανάχρηση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή. Αυτά δυστυχώς όλα τα στάδια απορρίπτονται ή τα βλέπουμε μόνο επιφανειακά, αλλάζουν υπουργοί και βλέπουμε δουλειά να μην γίνεται εκεί πέρα και ξαφνικά ερχόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα με το 80 και 85% του υπολείμματος. Και δεν μιλάμε να λύσουμε το δικό μας το πρόβλημα της Νότιας Ιταλίας, που δεν ξέρουμε τι μας έρχεται από τη Νότια Ιταλία, αν είναι βιομηχανικά απόβλητα, αν είναι επικίνδυνα απόβλητα, και γιατί δεν τα αξιοποιούν στην Ιταλία, αφού είναι τόσο καλά. Λοιπόν, εμείς πρέπει να δουλέψουμε εκεί, στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, πρώτα και μετά να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το υπόλοιπο. Έτσι, έχουμε ένα γολγοθά για να δούμε αυτό το 80-85% πώς θα το ανακυκλώσουμε, πώς θα το επαναχρησιμοποιήσουμε, πώς θα το μειώσουμε. Εκεί πρέπει να επενδύσει το κράτος. Εκεί να γίνουν μονάδες πραγματικά, να γίνουν τοπικά ΚΔΑΗ, έτσι. Να πραγματικά αυτό, γιατί είναι ένας πλούτος αυτή η βιομηχανία που λέμε της ανακύκλωσης, που βλέπουμε χιλιάδες θέσεις να δημιουργούνται σε όλη την Ευρώπη και εδώ πέρα να μην γίνεται τίποτα, να πάμε μόνο στο υπόλοιπο. Και κλείνοντας, αυτός ο εφιάλτης πραγματικά που έρχεται στη γειτονιά μας, δεν θα αφήσουμε να ολοκληρωθεί. Θα το παλέψουμε, έτσι, θα στέλνουμε δίπλα μας. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα όλης της πόλης που ακόμα δεν έγινε και εκεί θέλει και δουλειά από εμάς για να μπορέσουμε να σταματήσουμε οριστικά, έτσι, τον εφιάλτη που θα μας έρθει τον Τιτάνα. Ευχαριστώ.